Έχω ακούσει κάποια πράγματα. Εγώ δεν θέλω όμως να μείνω μονάχα σε αυτό το πλαίσιο. Θέλω να δω το πλαίσιο το γενικό, ότι αν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος σε έναν ορισμένο χώρο, τι γινόταν σε αυτό το χώρο γενικότερα και πώς μπαίνανε τα παιδιά εκεί πέρα γενικότερα. Δηλαδή, αν μιλάμε για κρατικούς οργανισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Αν μιλάμε, γιατί δεν ξέρουμε. Μιλάμε, ναι, για πάντα βάζω το αν, το μαγικό αν, αυτό που λέμε και στο θέατρο. Ναι. Ότι αν μιλάμε για κάτι τέτοιο, πώς μπαίνανε τα παιδιά στις εξετάσεις, ποια παιδιά μπαίνανε στις εξετάσεις, τι υπήρχε, ποιοι παίρνανε τους ρόλους, πώς γινόντουσαν οι οντισιόν, πώς γινόντουσαν όλα αυτά τα κλειστά πράγματα, γιατί κάποια παιδιά που κατεβήκαν από την επαρχία βρήκανε κλειστές τις πόρτες και έπρεπε να γίνουν ομοφυλόφιλοι, να μην γίνουν ομοφυλόφιλοι για να πάρουν ένα ρόλο. Εγώ προσωπικά έχω βιώσει τέτοιες καταστάσεις άπειρες. Δηλαδή, φαντάζομαι από τη στιγμή που ήρθε η πρόσκλησή σου για την εκπομπή και είπα ότι θα έρθω σε σένα, φαντάζομαι ότι δεν θα κοιμήθηκαν αρκετοί σκηνοθέτες ομοφυλόφιλοι που ήρθα εγώ εδώ πέρα. Γιατί αυτά εγώ που έχω βιώσει, ο τρόπος που αυτοί μας ανοίγανε την πόρτα, δηλαδή γνωστοί σκηνοθέτες, μεγάλοι σκηνοθέτες που εσύ έλεγες «Θεέ μου, θα βρω δουλειά εκεί πέρα και θα ανοίξει η καριέρα μου». Δηλαδή, γιατί όλοι αυτό ψάχναμε, ιδίως όταν ήμασταν πιο μικροί, να βγούμε από την αφάνεια, μια ευκαιρία περιμένεις, να βγεις από την αφάνεια, να πεις ότι υπάρχω σε αυτό το κύκλωμα, να βγάζεις λεφτά, να μην είσαι ο επέτης, ο ζητιάνος ή που λένε, ξέρω εγώ, ότι ο θεατρίνος, αλλά να πεις ότι κάτι κάνω και αυτοί οι άνθρωποι να συμπεριφέρουν με αυτόν τον τρόπο. Ο ένας ο σκηνοθέτης να σου ανοίγει την πόρτα με τη ρόμπα, ας πούμε, και να σου λέει: Κοίταξε να δεις, είμαι γκέι. Σε οντισιόν του Εθνικού Θεάτρου. Αυτό είναι δικό μου, δικιά δικό μου τέτοιο. Δικαίωμα μου βίωμα είναι αυτό. Και να σου λέει: Εγώ είμαι γκέι, είσαι και εσύ γκέι. Θες να κάνουμε κάτι και τέτοια με τη ρόμπα που πάει ένα παιδί, ας πούμε, για οντισιόν. Δεν είναι ότι βρεθήκαμε σε κάποιο μπαρ, ότι κάποιο ομοφυλόφιλο σε την πέση και τέτοια. Mm. Δηλαδή, κάποια στιγμή φεύγεις από εκεί, αφού σε κάνει να νιώθεις άσχημα για όλη την πορεία σου, ότι δεν έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου, ας πούμε, και τη μονάχα με αυτόνα θα μπορείς να καταφέρεις κάτι στο κύκλωμα και εσύ νιώθεις άσχημα που δεν είσαι ομοφυλόφιλος, ας πούμε. Δηλαδή... Άρα έχετε και εσείς τέτοια περιστατικά βιώσει. Ο άλλος μου είπε ότι κοίταξε να δει με την αξιοπρέπεια που έχεις εσύ, δεν κάνεις ποτέ καριέρα, θα αργήσεις πάρα πολύ να κάνεις καριέρα, δεν βλέπεις αυτούς τους ζεμπρεμιέ που όλα τα σφάζουν και όλα τα μαχαιρώνουν. Φουκάζανε ονόματα που όλοι κάνανε τα πάντα με όλους και έπρεπε εσύ να το κάνεις αυτό για να υπάρξει αυτό το κύκλωμα. Και λες εσύ όχι, όχι. Δεν πρόκειται να μπω εγώ σε μια τέτοια διαδικασία για να γίνω γνωστός, για να γίνω star, ας πούμε, για να γίνω τέτοιο. Όχι. Και έτσι αποφάσισα να φύγω από αυτό, όλα αυτά τα κολοκυκλώματα, ας πούμε, και να κάνω τη δικιά μου πορεία. Και έκανα και το δικό μου θεατρικό εργαστήριο και κάνω και τις δικές μου παραγωγές. Και όλα μόνος μου τα κάνω. Και έχω φίλους που με αγαπάνε. Και τώρα θα κάνουμε και ταινία με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και θα κάνουμε και μια υπέροχη παραγωγή στο Μέγαρο Μουσικής με τον κύριο Μπιμπίλα και τον κύριο Αζόγλου και με υπέροχους ηθοποιούς. Και, δηλαδή, και θέλω να πω και στα νέα παιδιά ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή σε βάζουν να μπει σε μια τέτοια κατάσταση ότι πρέπει να είσαι ομοφυλόφιλος για να πας μπροστά. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό συμβαίνει από ό,τι έχω καταλάβει περισσότερο με τα νέα αγόρια που μπαίνουν στο χώρο, τα οποία είναι και εσείς κάποτε πιτσιρίκι, ένα πολύ όμορφο παλικαράκι. Και ακόμα. Εντάξει, τώρα, τώρα είστε ένας όριμος άντρας και πιο δύσκολα ένας άνθρωπος. Όχι, δηλαδή, όταν έχει κανείς την εμπειρία και βλέπει έναν όριμο άντρα, πιο δύσκολα κάνει τέτοια πρόταση. Μα και από τότε όμως έγινε γνωστό, γιατί αυτός το λέει σε άλλους. Εκεί είναι και το παιχνίδι. Ότι ο Ιάκωβος δεν συνεργάζεται. Ή όχι ο Ιάκωβος, δεν είναι θέμα. Ότι εκεί σου κάνουν κακό μέσα στο κύκλωμα. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Εκεί πέρα παίζεται όλο αυτό που σε καταστρέφουνε. Που δεν μπορείς να βρεις δουλειά, ας πούμε. Και πολλές φορές, από ό,τι είδα τώρα σε αυτές τις καταγγελίες, ήταν και πιτσιρικάκια αγοράκια από την επαρχία που ερχόντουσαν. Και ήταν τελείως αύγαλτα με τα όνειρά τους για να κάνουν κάτι στο χώρο. Αυτά να τα παιδιά, Τατιάνα, σχολή, μου πρέπει να προσέχουν. Και έβγαινε στον κύριο Μιλωνά δεν έχουν τους γονείς τους για τις επιλογές δεν έχουν την οικογένειά τους.